Δυσκολεύουν λοιπόν τα πράγματα για τους ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτηρίων, γιατί από ό,τι φαίνεται η οδός Ευστρατείου Αργέντη και τα όσα έγιναν εκεί άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Εντάξει, αυτό είναι μια εκδοχή. Υπάρχει και μια άλλη, ότι θα το ξεχάσουμε σιγά-σιγά. Και στο πάμε... χέρι του Δήμου πάντως είναι. Καλά. Και πάμε για άλλα. Κανένας δήμαρχος, επαναλαμβάνω, δεν θέλει να γίνει δυσάρεστος. Εκτός αν... μπορεί να περάσουν εκλογές και μετά. Εκτός αν δεν θέλει να ξαναεκλεγεί. Θα τα πούμε αυτά μετά. Θα ήθελα πρώτα να πούμε ότι έχω τη γνώμη ότι θα μας μείνει αυτή η ΣΤΟΑ. Γιατί αν υπολογίσει κανείς ότι... στην οδό Ευστρατείου Αργέντη. Βέβαια. Ένα τρίμηνο θέλει η μελέτη για να πάει στην Φορεία Νεωτέρων Μνημείων. Να μην θέλει να τόσο να εγκρίνει το σχέδιο κλπ. Και μετά θα το πάρουν οι ιδιοκτήτες. Οι οποίοι τι... Στο ΚΑΣ δεν θα πάμε. Μπορεί να γίνει και αυτό. Μέχρι να βάλουν μπροστά να ξεκινήσουν τις εργασίες και αν έχουν τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα οποία θα τους πούνε, γιατί πλέον δεν θα κάνουν τι θέλουν, θα κάνουν τις υποδείξουν. Και το σωστό αυτό είναι. Αυτό ξέρεις όμως, το σπόρο είναι λίγο ακριβό, Βέβαια, κοστίζει. Έχω λοιπόν την εντύπωση, μα κάνει διαψευστό, ότι η ΣΤΟΑ εκεί θα μείνει για αρκετό διάστημα. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι δεν θα ξεκολλήσει εύκολα ούτε η τροχέα από τη γραφειοκρατία για να επιτρέψει την είσοδο γεωταχή με ασφάλεια. Γιατί όπως τα είδατε, έχει μπει μια πινακίδα η οποία απογορεύει την είσοδο των οχημάτων. Ακριβώς στη μέση ναι. του δρόμου, έτσι. Άρα, έχω πάλι την εντύπωση ότι ο Δήμος Χίου έχει την ευκαιρία να κάνει το δρόμο πεζόδρομο. Και να τον επεκτείνει τον πεζόδρομο από την αρχή της Ροδοκανάκη και να τον εφτάσει μέχρι εκεί που τελειώνει η... Της Ροδοκανάκη ή μακριά πέφτει η Ροδοκανάκη. Δεν πέφτει μακριά καθόλου. Είναι ένα στενό ακόμα. Ένα στενό ακόμα από αυτό που είναι σήμερα. Και να την προεκτείνει έως και την Επεταργία. Να κάνει και την Καναλά δηλαδή. Γιατί να την κάνει την Καναλά. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Να σκεφτούμε ότι... Να σκεφτούμε όμως και πώς θα κυκλοφορούμε μετά. Χωρίς αυτοκίνητα. Θα κυκλοφορούμε, έτσι είναι. Είναι όλες οι πόλεις οι οποίες έχουν ένα ιστορικό κέντρο, το οποίο ιστορικό κέντρο φτιάχτηκε κάποτε για κάρα, έχουν πάρει αυτή την απόφαση και έχουν ευτυχήσει οι άνθρωποι. Εάν έλεγες σε κάποιον πριν 30 χρόνια ότι η μισή Πρωταργία σήμερα θα ήταν καφετέριες και τα πεζάκια που θα απολάμβανε τον καφέ του ο πολίτης, θα σου έλεγε πως είσαι τρελός. Θα σου έλεγε πώς θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, τα τόσα μαγαζιά πώς θα ξεπερτηθούν. Να δούμε τι έγινε σήμερα. Έχουν κλείσει τα μισά μαγαζιά και κυρίως αυτοί οι μικροί δρόμοι δυστυχώς εξυπηρετούν τα γεωταχή των κατασκευαστών. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μια δημοτική αρχή η οποία να πάρει την απόφαση να γκρεμίσει το σύστημα και να το κάνει καινούριο. Δημιουργώντας όμως και θέσεις στάθμευσης. Βεβαίως. Βεβαίως. Όπως έχουν δημιουργηθεί, ξαναγυρίζουμε πάλι το ρολόι πίσω. Αν λέγαμε πριν από 30 χρόνια ότι θα είναι χώροι στάθμευσης ή τάδε πλατεία, ο χώρος κοντά στην ποινή του Αυγουστή, η Καλουτά, η Φάρκαινα, η οδός η Γαλατίου. Τι θα απαντούσαμε. Ότι αυτό δεν γίνεται, ότι δεν υπάρχουν, ότι είναι χωράφια, ότι είναι... Κι όμως βρεθήκανε χώροι στάθμευσης. Όταν κάποιος θέλει, τα δημιουργεί. Όμως, αυτό έχει πολιτικό κόστος. Να σας πω κάτι. Για πλάκα σήμερα το πρωί στην Επεταργία συζήταγα με τον δήμαρχο, τον Πέτρο τον Πεντελάρα, τον οποίο τον εκτιμώ και τον αγαπώ ιδιαιτέρως. Πλάκα λοιπόν, στην πλάκα μεταξύ μας λέγαμε, Πέτρο, εδώ χρειάζεται να γυρίσουμε όλοι οι παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι και να βάλουμε εσένα δήμαρχο. Αλλά να βάλεις μόνο για μια φορά. Θα ξαναβγεις. Έγινε, λέει ο Πέτρος, πάλι για πλάκα. Γιατί? Γιατί θα λέγαμε ότι ακούτε κάτι, θα βγάλουμε δήμαρχο τον τάδε, αλλά θα βγει μια φορά. Θα σας αλλάξω ένα δόξαστο των πολιτών, των δημοτών, θα πάθετε σοκ στην αρχή, δεν το ξαναψηφίσετε, μα δεν τον νοιάζει αυτό, και θα δείτε μετά εκ των πραγμάτων πώς θα είναι η πόλη. Δυστυχώς, οι δήμαρχοι, όποιος και να εκλεγεί, είναι υποχρεωμένος να παίρνει υπόψη του κάθε φορά το τι καταλαβαίνει ο κόσμος, ο οποίος δεν δέχεται το σοκ, δεν δέχεται απότομα πράγματα, που όμως μπορούν να αλλάξουν τη ζωή του. Το ιστορικό κέντρο της πόλης θα γίνει αγνώριστο. Η ζωή μας θα αποκτήσει ποιότητα ζωής. Όταν και με αφορμή τώρα αυτό που έχει γίνει στο ΑΑ, τη Στρατείου Αργέντη, συνειδητοποιήσουμε ότι τα γεωταχή πρέπει να απαγορευθούν μέσα από το κλειδί τη πόλη. Αυτά πάντως τα προβλήματα θα είχαν κλείψει αν οι δημοτικές θητείες ήταν μόνο δύο. Θεσμοθετημένα, βέβαια. Σωστά.
Δεν είναι Αμερική όμως. Ευχαριστούμε.